triple double, δεύτερο συνεχόμενος εντός έδρας τελικό. Ήσουν καταπληκτική, είσαι πρωταθλήτρια Κύπρου. Πες μου πώς νιώθεις γι' αυτό. Νιώθω ξανά πάρα πολλά περήφανη για την ομάδα μου. Όπως έδωσα και δηλώσεις μια μέρα πριν το παιχνίδι, πιστεύω στην ομάδα μου, πίστευα και μέσα στο γήπεδο, έδωσα τα πάντα, ήμουν πάρα πολλά αρρωστή σήμερα, αλλά ήταν το τελευταίο παιχνίδι του πρωταθλήματος και έτσι έπρεπε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε τον double όπως υποσχεθήκαμε από την αρχή της season. Σε είδαμε και πόσο εκφραστική σου με την κερκίδα, πανηγύριζες το κάθε καλάθι, την κάθε φάση σου. Πες μου λίγο τα συναισθήματά σου προς το τέλος του αγώνα, εκεί που κατάλαβες ότι είσαστε πρωταθλητές νταμπλούχοι. Πανηγύριζα συνεχώς γιατί ήθελα να ψυχώσω τον εαυτό μου, γιατί στο ημίχρονο ένιωθα πάρα πολλά άσχημα ότι δεν θα βάλω το παιχνίδι. Πιέστηκα, άξιζε. Νιώθω ότι χρωστάμε την νίκη στον κόσμο μας. Γερμασόγια για πρώτη φορά πριν για το πρωτάθλημα και νομίζω ο κόσμος όλος το αξίζει και αυτό πανηγύρισα και αφιέρωνα όλους τους πόντους μου στην κερκίδα. Και μια τελευταία ερώτηση για να σε αφήσω να πας πίσω στις συμπαίκτριές σου. Έχεις εξελιχθεί φέτος, δούλεψες πάρα πολύ και εξελίχθηκες σε μία από τις καλύτερες παίκτριες στην Κύπρο. Ποιο είναι το ταβάνι για σένα, το ταβάνι? Νομίζω αυτή είναι η αρχή, γιατί είχα πολλά εμπόδια αυτά τα 4 χρόνια που ξεκίνησα μπάσκετ, είχα τραυματισμούς, δεν είχα βρει τα βήματα μου. Έκανα μια πολύ σωστή απόφαση και ήρθα στην αναγέννηση για να με βοηθήσει ο Πίθακας και έτσι έκανε και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ωραία, συγχαρητήρια. Σε αφήνω να πας στις συμπαίκτριές σου.